Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Αποστόλη Αποστολάκο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλίας. Σωστά το είπα, κύριε Αποστολάκο? Μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Αποστολάκο, η ακρίβεια είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά σήμερα. Εσείς είστε Διευθύνων Σύμβουλος στις κεντρικές αγορές. Πείτε μας, ποιο είναι το... γιατί έχουμε τόσο μεγάλες ανατιμήσεις στα τρόφιμα και δεν σταματάει ο πληθωρισμός των τροφίμων? Ωραία. Τα φρέσκα τρόφιμα, τα φρούτα και τα λαχανικά, το κρέας και το ψάρι που διακινούνται μέσα από τις καταστάσεις μας, είναι αυτά που χαμηλώνουν το γενικότερο δείκτη του πληθωρισμού. Τρία πράγματα μπορεί να κάνει η πολιτεία και να βοηθήσει τη μείωση του ποινών του πληθωρισμού. Διαθεσιμότητα, που είναι το πιο βασικό και αυτό είναι το πρώτο μας μέλημα, διαφάνεια στις τιμές και αυστηρή έλεγχη. Επειδή εμείς με τον ένα ή τον άλλο τρόπο βρισκόμαστε σε όλα τα σπίτια των καταναλωτών, καταλαβαίνουμε ότι οι τιμές δεν έχουν σχέση τις αυξήσεις τους με τα βιομηχανικά προϊόντα. Έχουν να κάνουν όμως σχέση με το κλίμα. Η κλιματική κρίση είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Ένα τεράστιο πρόβλημα που σε συνδυασμό με την αύξηση του πληθυσμού που ζητάει πρωτεΐνες, που ζητάει κρέας, που ζητάει ψάρι, που ζητάει σύγχρονο τρόπο διατροφής με νέα διαιτολόγια που περιέχουν φρούτα και λαχανικά, οθεί τις τιμές προς τα πάνω. Η Ελλάδα σε αυτό έχει καλύτερη συμπεριφορά από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ακόμα και μεγαλύτερες. Με ποια έννοια εννοείται έχει καλύτερη συμπεριφορά? Η Ελλάδα πέρασε την κρίση του COVID, πέρασε ακραία καιρικά φαινόμενα, χιονοτώσεις, χωρίς ο καταναλωτής να αντιληφθεί καμία έλλειψη. Και οι τιμές που παρακολουθώντας εμείς τις κεντρικές αγορές σε αντίστοιχες μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις όπως το Παρίσι, η Βαρκελόνη, οι χώρες στην Ιταλία, το Μιλάνο, η Ρώμη, εμείς σταθερά το τελευταίο εξάμηνο είμαστε κάτω στις χοντρικές τιμές και φαίνεται ότι η έλλειψη των προϊόντων που έχει διεθνή αντίκτυπο στην Ελλάδα είναι μικρότερη. Θα ζήσουμε με αυξημένη ζήτηση και περιορισμένα λόγω της κλιματικής κρίσης διαθεσιμότητα, αλλά είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο. Πάντως στις λιανικές τιμές είμαστε αρκετά ψηλά σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και εφόσον μας λέτε ότι στις χοντρικές τιμές είμαστε κάτω, από εκεί και μετά δημιουργείται το πρόβλημα? Να σας πω ακριβώς. Πού δημιουργείται το πρόβλημα? Εξαρτάται το είδος. Στα ψάρια, στο κρέας, στα φρούτα και στα λαχανικά, οι λιανικές τιμές, εκτός ότι έχουν ένα μεγάλο volatility, μια μεγάλη διακύμανση, δηλαδή οι ντομάτες την μία εβδομάδα κάνουν 60 λεπτά και την άλλη εβδομάδα κάνουν 1,80, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Αυτό φαίνεται στην λιανική. Αυτό που είναι ένα φαινόμενο που δεν το καταλαβαίνει ο καταναλωτής, αλλά το νιώθει στο πορτοφόλι του, είναι ότι τα προϊόντα πλέον έχουν 12μηνη παρουσία στο τραπέζι μας. Όταν θέλεις να έχεις μοσχαρίσιο κρέας και όταν αυτό το κρέας δεν παράγεται όλο στην Ελλάδα ή όταν θέλεις να έχεις εισαγόμενα τροπικά φρούτα, σαφώς οι τιμές είναι χαμηλότερες. Στα βασικά είδη διατροφής, όπως είναι τα πορτοκάλια, τα μήλα, οι πατάτες, τα λεμόνια που είναι στο καθημερινό τραπέζι όλων εμάς, της ευρείας μάζας, οι τιμές είναι σίγουρα πολύ καλύτερες από την Ευρώπη και αυτό νομίζω μας σώσει ακόμα και έχουμε εγχώρια παραγωγή. Ο ρόλος του οργανισμού σε σχέση με την προστασία, μπορεί να κάνει κάτι ο οργανισμός για την προστασία των καταναλωτών από την ακρίβεια? Ο καταναλωτής προστατεύεται καταρχάς από το κράτος. Εμείς είμαστε ένα κομμάτι και προστατεύουμε σε σχέση με την ακρίβεια σε δύο κομμάτια. Φροντίζουμε να γίνεται αδιάλειπτη 24ωρη η τροφοδοσία της αγοράς. Όταν λείψει κάτι, να ξέρετε ανεβαίνει η τιμή του. Αυτό που γίνεται τώρα στο λάδι. Εμείς φροντίζουμε να έχουμε πάντα. Και παραδοσιακά ο οργανισμός έκανε ένα tracking στις τιμές ώστε η απόλυτη διαφάνεια από φορείς, δημοσιογράφους, την κοινωνία, ακόμα και τους ίδιους πολίτες βοηθάει ώστε να μην υπάρξουν απόπειρες ισχροκέρδειας. Σε αυτό νομίζω... Δεν υπάρχουν απόπειρες ισχροκέρδειας σήμερα. Υπάρχουν, τιμωρούνται και είναι μεμονωμένες. Εγώ θα σας έλεγα, επειδή γνωρίζουμε το εύρος των τιμών από τον πρωτογενή τομέα μέχρι και τη λιανική και έχω και ανάλογη εμπειρία στη λιανική, θα σας έλεγα ότι όσες περιπτώσεις ισχροκέρδειας έχουν εντοπιστεί από το Υπουργείο έχουν τιμωρηθεί και μάλιστα και με αυστηρό τρόπο. Και σε αυτό ο ρόλος του οργανισμού είναι να παρέχει
στην πολιτική ηγεσία, στα υπουργεία, όλες αυτές τις γνώσεις και την τεχνογνωσία, ώστε να εντοπίσει γρήγορα τα θέματα των τιμών και να παρεμβαίνει όπου χρειάζεται. Άρα μας λέτε ότι είναι μεμονωμένες οι περιπτώσεις της εσωτερικής που εντοπίζονται σήμερα. Το λέω με μεγάλη βεβαιότητα και μιλάω σταθερά για φρέσκα και νοπά προϊόντα όπως είναι τα φρούτα, τα λαχανικά, το κρέας και το ψάρι. Τα βιομηχανικά είδη στον τρόπο διακίνησής τους δεν συγκρίνονται με τα νοπά προϊόντα, γιατί καταρχάς ο κύκλος ζωής τους σε ένα φρέσκο προϊόν από τη στιγμή που θα συγκομιθεί είτε που θα ψαρευτεί ένα ψάρι κρατάει 4, 5, 6 μέρες. Πού βλέπετε να πάνε τιμές, να πηγαίνουν οι τιμές? Υπάρχει κάποια ελπίδα επιβράδυνσης των αυξήσεων ή ακόμη και κάποιων μειώσεων? Εγώ θα σας έλεγα ότι οι τιμές θα διατηρηθούν για τα φρέσκα προϊόντα στο επίπεδο που θα είναι και αναλόγως με τον καιρό θα έχουμε και μειωτικές τάσεις. Δεν βλέπω μεγάλη αποκλιμάκωση, γιατί η Ευρώπη και ιδιαίτερα χώρες που είναι μεγάλες παραγωγοί όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Γαλλία, λόγω του καιρού, λόγω καταστροφών στις καλλιέργειές τους, έχουν μεγάλη έλλειψη και προσφεύγουν σε εμάς στην Ελλάδα για να προμηθευτούν προϊόντα, όπου αυτό δεν βοηθάει στην αποκλιμάκωση των τιμών. Άρα μπορεί να έχουμε και νέες αυξήσεις? Δεν βλέπω νέες αυξήσεις αν δεν αλλάξει κάτι στην κλιματική κρίση. Δεν βλέπω νέες αυξήσεις και αυτή τη στιγμή θα σας έλεγα ότι η εικόνα για τις τιμές που έχουμε στα προϊόντα που είναι εντός της περιόδου, από την ιδιοκαλλιέργεια που είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, τα κρέατα και όλα αυτά, φαίνεται ότι είναι σε συμβατικά για την περίοδο τιμές. Άρα καταλαβαίνω ότι δεν βλέπετε νέες αυξήσεις, αλλά ούτε και νέες, ούτε και αποκλιμάκωση των τιμών. Σταθεροποίηση των τιμών είναι βλέπω η εκτίμηση σας? Σίγουρα μια σταθεροποίηση και όπου πάει καλά η παραγωγή, τώρα άρχισε η Κρήτη και μπαίνει μέσα στα λαχανικά, μπορεί να υπάρχουν και κάποιες μικρές μειώσεις. Στο ελαιόλαδο τι συμβαίνει? Υπάρχει έλλειψη εκεί, γι' αυτό έχουμε αυτή την εκτίμηση της τιμής? Υπάρχει τεράστια έλλειψη και υπάρχει έλλειψη παγκόσμια. Αυτό σημαίνει ότι η παραγωγή που πουλούσαν επώνυμο τυποποιημένο λάδι, και αυτό δεν είναι ακόμα η Ελλάδα και αυτό πρέπει να γίνει η Ελλάδα, δηλαδή οι Ιταλοί και οι Ισπανοί που έχουν διεθνή συμβόλαια είτε στην Αμερική είτε στην Κίνα είτε στην υπόλοιπη Ευρώπη, έρχονται στην Ελλάδα για να αγοράσουν λάδι σε οποιαδήποτε τιμή, ατένι κόστ, για να εξυπηρετήσουν τα συμβόλαια εμφιάλωσης που έχουν για πελάτες τους που είναι είτε αλυσίδες είτε χοντρέμποροι. Αυτό συμπιέζει τις τιμές, τις τραβάει προς τα πάνω, αλλά αυτό υπάρχει και ένας μεγάλος κίνδυνος. Γι' αυτό που ο καταναλωτής πρέπει να δείξει είναι ψυχραιμία, σύγκριση των τιμών και αναλυτικός έλεγχος αγοράς, ώστε να βρίσκει τη σωστή τιμή για τη σωστή ποιότητα που αγοράζει. Το λάδι είναι ένα πολύ μεγάλο προϊόν διατροφικό για την Ελλάδα και γι' αυτό οι καταναλωτές το γνωρίζουν και παρακολουθούν τις τιμές. Μην ξεχνάτε όμως ότι όλοι πρόσφατα με τον οποιοδήποτε ρόλο είχαμε μια πρόσβαση στη δικιά μας παραγωγή, στην οικογένεια, στους γονεϊκούς λεόνες και όλοι έχουν λίγο λάδι, γι' αυτό δεν είχαν μάθει να το πληρώνουν. Τώρα είναι και μια ευκαιρία αυτή καλύτερη τιμή να ανανεωθούν οι ελαιόνες, να καλλιεργηθούν και να βελτιωθούν οι αποδόσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αποστολάκο. Εγώ σας ευχαριστώ.